Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή σε όλους. Η δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ 2018-2019 μας έχει επιφέρει αρκετές αλλαγές στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Απόλλωνας πλέον στην πρώτη θέση έχει σκαρφαλώσει, ενώ ο Ερμής δύσκολα θα αποφύγει την διαβάθμιση έτσι όπως φαίνονται πλέον τα πράγματα. Είμαστε στην εκπομπή Ωραία Μπάλα, εδώ παρέα με τον Γιώργο Σαββίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι αλήθεια, βλέπουμε αλλαγή συνεχώς, έτσι. Έχει μπει και η ΑΕΚ πλέον την διεκδίκηση της τρίτης θέσης και όχι μόνο, εξαρτάται από τα αποτελέσματα. Η ΑΕΛ είναι... δυσκολεύεται λίγο. Ποιο? Η ΑΕΛ δυσκολεύεται. Έχει τρεις ήττες συνεχόμενες. Δυσκολεύεται πάρα πολύ στον γκολ και αυτό στοιχίζει. Όσον αφορά το δεύτερο γκρουπ, να πούμε για τη Σαλαμίνα ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η συμμετοχή της στην πρώτη εξάδα. Και πάμε στο γκρουπ του υποβιβασμού, όπου εκεί εκτός από την ανόρθωση φαίνεται ότι θα γίνει όχι μόνο σφαγή. Θα γίνει τεράστια σφαγή. Ναι. Ο Ερμής βεβαίως που πλέον φαίνεται ότι πάρα πολύ δύσκολα, Γιώργο, βαθμολογικά, είναι πολύ δύσκολο για τον Ερμή να βρει διέξοδο για να μην πέσει από την... Είχαμε εδώ τον πρόεδρο του Ερμή την περασμένη εκπομπή και μας είπε ότι αν κερδίσω την Αλκή θα σωθώ. Έτσι, θυμάσαι τι είπε. Βεβαίως. Έχασε. Ήταν τελικός. Άρα δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα. Η Αλκή κάνει δεύτερη συνεχόμενη νίκη, έτσι, και μπαίνει επικεφαλής μετά την ανόρθωση από τους υπόλοιπους. Θα γίνει μάχη, Κωνσταντίνε, θα γίνει μάχη. Βεβαίως, θα περιμένουμε και την επόμενη αγωνιστική. Έχουμε το μεγάλο ντέρπι, θα έχουμε... είναι πολύ σημαντική η επόμενη αγωνιστική για το τι μελιγενέστε. Είναι το Απόλλωνα που έλει. Βεβαίως. Εκεί από ξέρεις, είναι χρονικό σημείο που ο κόσμος περιμένει πάρα πολύ να δει τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί προηγούμενες χρονιές το Απόελ φαινόταν ότι εγώ έχω πλεονέκτημα αντίον του Απόλλωνα. Σε αυτά τα παιχνίδια, εκεί που έκαιγε το σίδερο, το Απόελ έδειχνε ότι ήταν εκεί. Άρα με μεγάλη περιέργεια θα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι της Κυριακής. Πάμε να δούμε ευθύς αμέσως τις κάρτες της αγωνιστικής. 24η αγωνιστική, ΑΕΛ Απόλλωνας 0-3, Ομόνια Νέα Σαλαμίνα 0-0, Απόελ ΑΕΚ 0-0, Δόξα Πάφος 0-0, πολλές ισοβαλίες Γιώργο αυτή την αγωνιστική, Ανόρθωση Ένωσης Νέων Παραλιμνίων 1-1 και Αλκή Ερμής 2-1. Στη βαθμολογία πλέον, ο Απόλλωνας στην πρώτη θέση με 53, Απόελ 51, ΑΕΛ 45 και η ΑΕΚ 43 και Σαλαμίνα 33, στην πέμπτη θέση, ενώ η Ομόνια έκτη θέση με 32. Έβδομη η ομάδα της Ανόρθωσης με 29. Αλκή 23, Πάφος 22. Δόξα και Ένωση Νέων Παραλμίου 21. Και ο Ερμής Ουραγός στη βαθμολογία με 13. Και πώς είναι το πρόσωπο, Θυμάσαι την απογοήτευση όταν έχασε ο Απόλλωνα τα που έλεγε. Βεβαίως. Όλα αλλάζουν. Τώρα... Από αγωνιστική σε αγωνιστική όλα μπορούν να συμβούν. Το πρόγραμμα, επόμενη αγωνιστική, έχουμε Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια ΑΕΛ, Απόλλωνας ΑΠΟΕΛ, Ερμής Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Πάφος Ανόρθωση και Αλκή Δόξα, τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Στον πίνακα τον σκόρερ, παραμένει ο Σαντίκ με 12, έστω και με τη φυγή του, Νέμετς 11, Τρισκόφσκι 11, όσα έχει και ο Φακούντο Περέιρα, ο Μωράης με 10 και Kingsley Χουράδο 8. Goal. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και τον διαγωνισμό μας. Εδώ παρέα όπως κάθε εβδομάδα με τον Ανδρέα Οδυσσέος. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή από μένα. Διαγωνισμός Ωραία Μπάλα. Πρόβλεψε και κέρδισε όπως κάθε εβδομάδα τρέχει για κάθε αγωνιστική του πρωταθλήματος αυτού. Ο νικητής σημίζουμε ή η νικήτρια. Αναλόγως αν θα βρεθεί ένας ή αν θα υπάρξει κλήρωση, την οποία σήμερα σου αποκαλύπτω, θα έχουμε κλήρωση. Αλλά το αφήνω εκεί, δεν σου λέω παραπάνω. Λοιπόν, ήταν πιο προβλέψιμη η αγωνιστική. Ναι, ναι, μπορεί να τελεχθεί και αυτό. Λοιπόν, ο νικητής κάθε εβδομάδα, δηλαδή κάθε έκδοση του διαγωνισμού, κερδίζει μια δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ για εξαργύρωσή της σε κατάστημα Sita Shop. Ενώ όσοι συμμετέχουν και είναι συνδρομητές του Full Pack της Sita Vision, μπαίνουν στην μεγάλη κλήρωση που θα γίνει προς το τέλος της σεζόν με προνομιακά εισιτήρια γηπέδου και ταξιδιωτικά πακέτα βεβαίως για τους τελικούς του Champions League και του Europa League, το πολύ μεγάλο μας δώρο. Να δείξουμε στα γρήγορα πώς γίνεται ο διαγωνισμός. sita.com.cy / football quiz. Βλέπετε και συχνά τη διεύθυνση να περνάει από κάτω. Αφού μπούμε στην συγκεκριμένη σελίδα, βλέπουμε αυτό που παρουσιάζω τώρα.
Θα κάνουμε έτσι ένα δείγμα για να φανεί πως δουλεύει. Θα βάλω σε όλα τα παιχνίδια ισοπαλία. 6 μάτς λοιπόν όλα στο Χ όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, που θυμίζω είναι το ισόπαλο αποτέλεσμα. Και αφού ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ απλή διαδικασία που δεν κοστίζει τίποτα, δεν παίρνει καθόλου χρόνο, όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση για να λάβουμε μέρος στον διαγωνισμό αυτό. Θυμίζω στα γρήγορα το hashtag της εκπομπής, το ώρα για μπάλα, το μπάλα με μπει. Βλέπουμε εδώ τον καλεσμένο μας στην προαγγελία που έχουμε κάνει. Και αυτά από τον κόσμο του social media για την ώρα. Σου έχω κάποιες εκπλήξεις. Τα αρχικά ξεκινάω από την Αγγλία. Δεν ξέρω σε τι ηλικία μπολμπό έχεις κρατήσει από το χέρι ή κατά τη θητεία σου, αλλά νομίζω σε τέτοια περίπτωση, σαν αυτό το 30χρονο που του σαν παγίδα η φίλη του, δεν νομίζω να σου έχει ξανατύχει. Και βεβαίως, τι έγινε στην Championship, ο Jack Grealish στην ντέρπι του Birmingham συγκεκριμένα, μεταξύ Aston Villa και Birmingham. Τροβείς εικόνες που συμβαίνουν και στα καλύτερα γήπεδα του κόσμου. Έγινε ένα αρκετό θέμα, το βλέπετε τώρα. Ο παδός μπήκε μέσα, γροθοκόπησε τον Jack Grealish και το διμάτσι διακόπηκε προσωρινά. Αλλά αυτά έχει ζωή. Σκόραρε τον νικητήριο γκολ του ντέρμπι του Μπέρμιγχαμ, ο ίδιος ακριβώς, και έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Φαντάζομαι ο παδός ιδιαίτερα στην Αγγλία θα πληρώσει πολύ αυστηρά. Να, είναι ήδη φυλακή. Βεβαίως, ευχαριστούμε, Ανδρέα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να πάμε, Γιώργο, κατευθείαν στον καλεσμένο μας. Ζέλιγο Γκόπιτς είναι εδώ και 5 μήνες στην Κύπρο και θα έλεγα ότι ήταν μεγάλη πρόκληση να λάβει την Πάφο σε αυτό το χρονικό σημείο. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε μαζί του. Πάμε κοντά του να τον υποδεχτούμε. Hello, coach. Welcome. Welcome. Nice to see you. Thank you. How is everything? Yes, it's. How is Thank you for your invitation. How is the next day after the result, the draw against Doxa? Well, for us it was an important match because last game we lost at home and Doxa is a good team. We had some situation to score, but also Doxa had. I think it was equal game and the result is fair. Coach, do you believe that maybe your team is in trouble now? If we see how is the situation in the table, do you feel it's in trouble, the team of Paphos? Well, for sure, situation is not fantastic. We had some issues during the season. I came many players. Some contracts came in the club. Είχαν υπογράψει κάποιες συμβόλαιο λίγο πριν να ξεκινήσει η σεζόν. Μετά από αυτό, μετά από 5 παιχνίδια είχαμε μόλις ένα βαθμό. Στην συνέχεια πετύχαμε κάποιες πολύ σπουδαίες νίκες. Ισορροπήσαμε την κατάσταση. Μετά το παιχνίδι, κοντά στην ΑΕΚ, στη Λάρνακα, που χάσαμε τους 7 βαθμούς. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύσκολο σε αυτή την πρωτάθλημα να έχει συνέχεια ένα σταθερό επίπεδο και να συνεχίζει να κερδίζει τις παιχνίδια. Δεν είμαστε σε ίσως στην καλύτερη κατάσταση τελευταίως, αλλά είμαι σίγουρος ότι στα τελευταία 8 παιχνίδια απομένουν θα δείξω την ποιότητά μας και σίγουρα θα μείνουμε στην κατηγορία. You are so confident about it. Έχετε αρκετή αυτοπεποίθηση γι' αυτό. You want to motivate your players and inspire your players about this. Αυτός είναι ο τρόπος που δίνετε κίνητρο στους παίκτες σας. I respect all opponents and σέβομαι όλους τους αντίπαλους. Many good teams in the league. Υπάρχουν αρκετές καλές ομάδες στο πρωτάθλημα. Πιστεύω στον εαυτό μου όμως, στο προσωπικό μου και στους παίχτες μου. Δείξαμε σε πολλά παιχνίδια, μπορούμε να παίξουμε κόντρα σε πολύ μεγάλες ομάδες. Έχουμε κάποια θέματα τα τελευταία 2-3 παιχνίδια, αλλά θεωρώ ότι στο επόμενο παιχνίδι κοντά στην ανόρθωση και σε αυτά που ακολουθούν θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Okay, let us go to see the highlights of the game. Να περάσουμε στο ρεπορτάζ του παιχνιδιού. Ισόπαλο ήταν το παιχνίδι στο Μακάριο στάδιο. Να επιστρέψουμε και πάλι μαζί.
Στο 0-0 έμειναν δόξα και πάφος για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off στο Μακάριο. Η ισοπαλία που κράτησε και τις δύο ομάδες κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το προβάδισμα του ενός βαθμού. Λίγες οι καλές φάσεις στον αγώνα, με τη δόξα να είναι καλύτερη και να έχει την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να πετυχαίνει το ζητούμενο που ήταν το γκολ. Καλύτερη στιγμή για την ομάδα της Κατοκοπιάς ήταν το πλασί του Χατζηβασίλη στο 71ο λεπτό. Μπόλεβιτς σήκωσε για τον Περέιρα. Η πάσα είναι καλή για τον Χατζηβασίλη, το πλασέ. Δεν μπόρεσε όμως να παραβιάσει την εστία ο Χατζηβασίλης του Πέτρου και της Πάφου. Μεγάλη ευκαιρία έχασε στις καθυστερήσεις η Πάφος με τον Ράκελς. Η πάσα ψάχνοντας τον Ράκελς στην πλάτη της άμυνας, ο Ράκελς με τον Γκρέμσλ. Η ευκαιρία, το πλασέ, ο Γκρέμσλ, μεγάλη επέμβαση. Δίκαιο χαρακτήριζε το αποτέλεσμα ο προπονητής της Πάφου, Ζέλικο Κόπιτς. Both teams deserve this one point. Now we have enough time until Sunday to prepare the game against Anorthosis. Εν τέλει, πιστεύω ότι ήταν δίκαιη η ισοπαλία και ο ένας βαθμός πήρε κάθε ομάδα. Και τώρα έχουμε χρόνο μπροστά μας, ώστε την Κυριακή να προετοιμαστούμε για το μάτσο απέναντι στην Ανόρθωση. Ο προπονητής της Δόξας, Λούκας Χατζηλούκας, μίλησε και για την αντίπαλη ομάδα. Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Απέναντι στην Πάφο, που μαζί με την Ανόρθωση θεωρώ ότι είναι οι καλύτερες ομάδες του δεύτερου γκρουπ και είναι κρίμα να βρίσκονται αυτές οι δύο ομάδες σε αυτό το γκρουπ. Coach, we asked from many fans to send us some questions for you. We have one question here. What is your experience in Cyprus? Μέχρι τώρα εμπειρία σου στην Κύπρο. In general, I'm happy here. Γενικώς είμαι χαρούμενος πολύ εδώ. Η Πάφος είναι μια πολύ ωραία πόλη. Πολύ ευγενικούς και καλούς ανθρώπους. Είμαι εδώ για να βοηθήσω και μέχρι τώρα μπορώ από τα καλύτερα για την Κύπρο και την Πάφο, όπου είμαι για την ώρα. Coach, what is the difference between Cyprus and Croatia League? Η διαφορά μεταξύ Κυπριακού και Κροατικού πρωταθλήματος. Many young players, because all the μεγάλη διαφορά είναι πως στην Κροατία υπάρχουν πολλοί νέοι παίχτες. Need to make transfers to survive, to make budget for next year, and we have in all clubs we force, we push our young players. Προωθούμε τους νέους παίχτες. Κάνουμε μεταγραφές μεγάλες. Many experienced players. Εδώ είναι η διαφορά αυτή. Υπάρχουν πολλοί εμπειροί παίχτες. In different leagues. Με παιχνίδια σε διαφορετικά πρωταθλήματα και κατηγορίες. Difficult we have in Croatia. We have 10 clubs, 4 rounds, 36 games, and we really have quality. But also on Cyprus, I think the league it's with good quality. And the budget. The budget. The budget. Dinamo Zagreb. They play now. Very good season and also in Europe. They have a big budget. Μεγάλο budget. Hajduk Rijeka and Osijek. Hajduk Split and Rijeka. All other teams have lower budgets here. What I know, I don't have πιο χαμηλό budget. Informations about, but I think Apoel is the club with the highest budget. Δεν έχω ακριβείς πληροφορίες για εδώ, αλλά έχω ακούσει ότι Apoel είναι πιο μεγάλο roster. Δεν έχω ακριβείς πληροφορίες. Δεν μπορώ να συγκρίνω μεταξύ των δύο χωρών. The biggest challenge for you is the fact that you managed to win the biggest clubs here in Cyprus. How did you find a way to beat the biggest clubs here? Πώς τα έχετε καταφέρει? I understand that many people around Cyprus football have questions why we can play so good against the best clubs, Apoel, Apollon, Καταλαβαίνω γιατί αρκετοί ρωτάνε πώς μπορούμε να παίξουμε τόσο καλά κοντά στους μεγάλους. Lower position, και να μην έχουν καλή απόδοση σε πιο μικρές ομάδες, πιο χαμηλά ομάδες στη βαθμολογία. Είναι θέμα καθαρά ελέγχου του παιχνιδιού, πώς ακριβώς ελέγχεις το παιχνίδι και την ποιότητά του. Αν το ελέγχεις αμυντικά ή επιθετικά. With defensive organization and to have fast position, play fast counter attacks, to find the weakness in the opponent, to try to go in a direction, and we have to play against the block, against zonal defending, when we have to control the ball
όταν πρέπει να ελέγξουμε εμείς την μπάλα επιθετικά και να μην δίνουμε σε αυτούς την ευκαιρία για την επίθεση, έχουμε κάποια θέματα εκεί. Είναι θέμα και χαρακτήρα και νοοτροπίες. Έχω σε κάθε ομάδα που είμαι, σε όποιο μάτς και να πάμε, να έχουμε πάντα την νοοτροπία να πάμε για την νίκη. Γι' αυτό είχαμε και πολύ καλές νίκες σε αυτή την περίοδο. What is the future of Paphos now? Το μέλλον της Πάφου τώρα. No, το προσεχές μέλλον ή το μέλλον πρόθεσμα. It's very hard to speak about the future, you know, in football. It's αρκετά δύσκολο να μιλήσει για το μέλλον. Στο ποδόσφαιρο τα πάντα αλλάζουν συνεχώς. Όταν ήρθα εδώ και μίλησα με τους ιδιοκτήτες μου, μίλησα για το μακροπρόθεσμο πλάνο μου και πώς μ' αρέσει να αγωνίζομαι. Διαιτητικό ποδόσφαιρο. Σε συνδυασμό με κατοχή της μπάλας και γρήγορο transition και ελπίζω την επόμενη μεταγραφική περίοδο να κάνουμε μια ομάδα να ξεκινήσει να παλέψει με την έναρξη νέας περίοδου για τις πιο ψηλές θέσεις στην πρωτάθλημα. Να πάμε ευθύς αμέσως στο επόμενο μας ρεπορτάζ. Ανόρθωση ενός νέων παραλυμνίου είχαν αρκετές ευκαιρίες. Έμειναν όμως στο τελικό ισόπαλο αποτέλεσμα. Να δούμε τα στιγμιότυπα. Δύο γκολ στο πρώτο 45 λεπτό, ένα για κάθε ομάδα, διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 ανάμεσα σε Ανόρθωση και Παραλίμνη του Αντώνη Παπαδόπουλο. Ένα αποτέλεσμα που δεν αφήνει καμία από τις δύο ομάδες ικανοποιημένες. Πρώτο ημίχρονο με λιγοστές φάσεις. Η Ανόρθωση ήταν η ομάδα που άνοιξε πρώτη το χώρο των τερμάτων με τον Ζωάο Βίκτορα από κοντά να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Σφυρίζει ο Αναστασίου, εκτελεί ο Πράνιτς, το δεύτερο δοκάρι, Κατσαράβα, γκολ ο Βίκτορ. 1-0 η Ανόρθωση με τον αρχηγό της στο 38 λεπτό. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου η Ένωση απάντησε με τον Ζάρατε σε μια φάση διαρκείας στην περιοχή του Δημητρίου. Πάσα στον Πίτα, γυρίζει κανένα το σούτο, κλείνει ο Εγκλέζου από την κόντρα, ο Ζάρατε, 1-1. Στο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζάρατε φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ανόρθωση ανέβασε την απόδοσή της και απειλήσε αρκετές φορές την νηστεία του Πέτρου. Πιο χαρακτηριστική φάση αυτή του Στρούνα, το σούτ του οποίου σταμάτησε στον Κατσαράβα. Εκτελείται από τον Πράνιτς, έγινε μια κεφαλιά, ευκαιρία, ο Στρούνα χτυπάει στην πλάτη του Κατσαράβα και πάει έξω. Η Ανόρθωση είχε άλλη μια μεγάλη ευκαιρία στο τέλος του αγώνα, αλλά ο Ντουρίς σημάδεψε το δοκάρι της Ένωσης. Το γύρισμα του Λαβόρδε, ευκαιρία για την Ανόρθωση στο δοκάρι. Ο Γιούργεν Στρέμπελ στάθηκε στην πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε σε μια άσχημη φάση. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός και την ανάγκη που έχει ο κόσμος να δει την ομάδα να κερδίζει. Ωστόσο, θεωρώ πως στην φάση που είμαστε είναι καλύτερα να μας στηρίζουν παρά να μας κριτικάρουν τόσο αυστηρά. Ο Κάρελ Φέλκ στο βαθμό που πήρε η Ένωση. Είναι πολύ δύσκολο για όλους και οποιαδήποτε ομάδα να αγωνίζεται απέναντι στην Ανόρθωση και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να πάρουμε ένα βαθμό σε αυτή την έδρα. Coach, the coach of Doxa, Mr. Hagilugas, stated that Ανόρθωσης είπε ότι Ανόρθωση και Πάφος δεν είναι δίκαιο να αγωνίζονται στο Βίτα. I think that he thought about this maybe minus points and everything. Έβαλε στην εξίσωση και τους βαθμούς που χάσαμε, μας αφαιρέθηκαν. Σε αρκετά παιχνίδια δείξαμε λίγο ποιότητα να παίζουμε στην πρώτη εξάδα. Ήμασταν πολύ κοντά στην πρώτη εξάδα. Δεν είχαμε τους πλην 7 βαθμούς. Και η ίδια κατάσταση είναι στην Ανόρθωση. Έχουν και αυτή η ποιότητα και εμπειρία. Ξεκίνησαν τη σεζόν με προβλήματα. Εκεί για 3 μήνες πήγαν αρκετά καλά. Απέκτησαν και αυτή πλην 9 βαθμούς. For all fans and players and staff, it was disappointing that they can't play in this league with the last 16.
13 years. I finished my προπονητής εδώ για 13 χρόνια. 28 and τελείωσα το χάσο στα 28. Yes, yes. First I worked with young kids and after that. Συνέχεια δούλεψα με ακαδημίες. Συνέχεια βήμα με βήμα. Hajduk Split, big Croatian club. Συνέχεια πήγα στην Hajduk Split. Five first division clubs in Croatia and after this. Από τις μεγάλες ομάδες εκεί. Δούλεψα επίσης άλλες τέσσερις ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Κροατίας. Δεν τελείωσα στη Hajduk. Take a little bit of rest, but πάνω να ξεκουραστώ μετά την θηρία μου στις Hajduk Split. Οι ιδιοκτήτες της ομάδας ήρθαν κοντά μου αυτή την επιλογή να έρθω στην Πάφο. Ήταν ενδιαφέρον για μένα και θα είναι καλή εμπειρία για μένα και θεωρώ ότι η Πάφος είναι ένα πολύ καλό βήμα εμένα στο εξωτερικό. Και είμαι χαρούμενος πολύ που είμαι μέρος της Πάφου για την ώρα. Do you believe that the investors set the level so high about the team, because we have written in the media in the past that Paphos is dreaming for being a champion. Θεωρείτε ότι πήγε πολύ ψηλά ο πύχης, έχουμε διαβάσει στα μέσα ότι vision with the owners of the club. Στόχος είναι στο πρωτάθλημα στη συνέχεια. Γνωρίζω ότι οι ιδιοκτήτες έχουν μεγάλες φιλοδοξίες και έχουν επενδύσει πολλά λεφτά στην ομάδα. Είμαι πάντα ένα άτομο που αρέσει να αναλύω τα πάντα, να αναλύω το πρωτάθλημα, τους αντιπάλους και να ετοιμάζω όλα αυτά για να φτάσουμε εκεί τα συμπεράσματα. Τώρα που έχω ξεκάθαρη εικόνα για το πρωτάθλημα, τους αντιπάλους και την ομάδα μας, τι χρειάζεται να κάνουμε. Make the plan together. Πρέπει να γράψουμε μαζί, να προετοιμαστούμε, να σχεδιάσουμε τη νέα σεζόν. Είμαστε έτοιμοι από το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος να παλέψουμε για το ψηλές θέσεις. To win the championship or to χαρακτήσει το πρωτάθλημα ή κάτι άλλο. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για ξεκάθαρα θέσεις. Μιλάω για ποιότητα παιχτών, ποιότητα ομάδας, ποιοτική δουλειά και θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Πολύ δύσκολο να πεις να παλέψεις με την πρώτη θέση από τη στιγμή που έχουμε μεγάλες ομάδες. All other teams, you have to make ομάδες, a really great job. Πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλη δουλειά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Do you feel pressure having this ambition of the owners? Με αυτή την φιλοδοξία που έχουν οι διοκτήτες της ομάδας. Coaching job is pressure. If you cannot have την προπονητική υπάρχει πίεση. Αν δεν μπορεί να αντέξεις την πίεση, δεν μπορεί να αντέξεις. Δεν μπορεί να είσαι προπονητής. First position or for Europe, είτε για το πρωτάθλημα, είτε για την έξοδο στην Ευρώπη, είτε για την αποφυγή της διαβάθμισης, παντού υπάρχει πίεση, δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι φυσιολογικό για εμένα. President, you want to spend more money to take... Πρόεδρος, θέλει να ξοδέψει περισσότερα λεφτά για να φέρει καλύτερους παίχτες, να κυνηγήσετε πιο σωλές θέσεις. I cannot at the moment speak about this season. It's one coach started, one coach was here. Now here in Morocco, they had one vision. I have another one. Now I will tell to the owners what I think it's the best for the team, and we will see what they will do. Και στη συνέχεια θα δούμε. Ωραία, εμείς να περάσουμε να δούμε το επόμενο μας ρεπορτάζ που αφορά την Αλκή με τον Ερμή. Ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε η ομάδα του Ερμή. Η αθάνατη όμως ήταν αυτή η οποία στο τέλος πήρε μια σημαντική νίκη, την οποία την ανέβασε στην 8η θέση και πλέον έχει βάλει φωτιά στο βαθμολογικό πίνακα. Αθάνατη όνομα και πράγμα. Η Αλκή, η οποία παρά το γεγονός πως βρέθηκε στα Σινιά, κατάφερε να κερδίσει τον Ερμή με 2-1 και παρά το γεγονός πως η ομάδα της Αραδίπου είχε προηγηθεί με 1-0. Η Αλκή πανηγύρισε μια τεράστια νίκη με 2-1, μια ανατροπή, μια νίκη που σημαίνει πολλά βαθμολογικά για την ομάδα του Κώστα Σακά. Από την άλλη, ο Ερμής με την ήττα αυτή κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή του για τη συνέχεια.
Ο Ερμής ήταν η ομάδα που άνοιξε το σκορ με τον Κουατσίκα στο 37ο λεπτό με κεφαλιά, κερδίζοντας τον αέρα τους αμυντικούς αλλά και τον Ούρκο Πάρτο. Από πλάγια θέση με πολύ κόσμο στην περιοχή του Πάρντο. Με δύναμη ο Κουατσίκα την κεφαλιά, γκολ 1-0. Ο Ερμής σκοράρει εξαργυρώνοντας την υπεροχή του στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως είχαμε πλήρη ανατροπή. Με τον Ιβάν Κάρλος καταρχήν να ισοφαρίζει στο 47ο λεπτό με ένα πανέμορφο τέρμα. Ωραία κάνει κίνηση ο Ιβάν Κάρλος μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για την Αλκή. 1-1. Με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο η Αλκή πάει να πετύχει γκολ και τα καταφέρνει με τον καλύτερο επιθετικό της. Η Αλκή στη συνέχεια έγινε πιο απειλητική αφού βρήκε αρκετούς χώρους και κατάφερε με τον Μπελαμεϊρή να πετύχει το νικητήριο τέρμα στο 68ο λεπτό. Σπόλιαριτς. Σταύρου ήρθε από δεξιά. Περιμένει ο Σταρό, ο Μπελαμεϊρή. Χαμηλά γκολ! Πόπο γκολ από τον Μπελαμεϊρή! Απογοητευμένος ο Χρήστης Μιχαήλ μετά την ήττα και παραδέχθηκε πως η κατάσταση έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη θέση την οποία βρισκόμαστε. Έχει δυσκολεύσει ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Ο Κώστας Σακάς στάθηκε στο χαρακτήρα που έβγαλε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο. Τίποτε δεν τέλειωσε. Συγχαρητήρια στα παιδιά για αυτή, γιατί αυτοί κέρδισαν το παιχνίδι. Το πίστεψαν στο ημίχρονο. Μίλησαν μόνοι τους στο ημίχρονο και βγήκαν έξω και είδατε αυτό που είδατε. Okay, coach, let us show some δείξω μερικές ερωτήσεις και μερικά μηνύματα που λάβαμε από τον κόσμο. Here. Well done, coach. You are the best coach. Thank you. Statement. Ευχαριστώ very πολύ. Important for you. The second one is concerning yourself. If you took a decision to leave Paphos, you want to stay in Cyprus and move to another club, or you want από την Πάφο θα συνεχίσεις στην Κύπρο ή θα πας σε άλλο πρωτάθλημα. At the moment, I don't think about. Για την ώρα δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. My maximum 100% focus, concentration. It's about Paphos. It's about my πολύ μουσική έντρωση είναι στην Πάφο. Είναι το επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Ανόρθωση. Δεν σκέφτομαι να την αποχώρηση. Another one question is why the team of Paphos has difficulties in order to win small clubs. This is what I explained already. It's we have some profile players, and for us, it's at the moment αυτό που εξήγησα για νωρίτερα, υπάρχει ένα γκρουπ παιχτό για την ώρα που μπορούμε περισσότερο να αμυνόμαστε και να γεννούμε αντιπιθέσεις, δίνοντας την... When you see now, Alki, they have very fast για παράδειγμα, η Αλκή έχει πολλούς, πολύ γρήγορους, ακραίους επιθετικούς. Make troubles for all teams in the league when he has space behind defenders. Έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Το ίδιο και ο Ιβάν Κάρλος. One versus one, one versus two, one versus three. Και κάνει αρκετά προβλήματα. Similar situation like us last game. Όπως μας δημιουργήσαν και εμάς το προηγούμενο παιχνίδι. We have problems and we have to play in this type of the games. Και είναι αρκετά δύσκολο να παίζουμε σε τέτοια παιχνίδια να βρίσκουμε προβλήματα. We have one fan that is asking about the transfer period and you were χειμώνα. Able to have four new players, but I think you didn't bring new players in the team. Was it in purpose? Did you decide not to bring new players? But this was one of situation where we had to improve our level in club and always communication with the owners. We at the moment we don't have a sporting director. Δίνονα δεν έχουμε τεχνικό διευθυντή. I had some ideas how to improve, how to βελτιωθούμε. Build the team into the next level. Και να ανεβάσουμε την ομάδα στο επίπεδο. In the best way, and our owners also said that. Δεν το πετύχαμε στο απόλυτο βαθμό. Because of that, I said that. Now is important to finish. Τώρα είναι σημαντικό να αναφέρασουν οι διοκτήτες να τελειώσουμε σωστά την σεζόν και στη συνέχεια να αναλύσουμε και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για να διορθώσουμε πολλά πράγματα στην επόμενη μεταγραφική περίοδο. Ωραία, εμείς να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί με πολλή συζήτηση με τον Ζέλικο Κόβιτς.
Και πάλι εδώ μαζί με τον Ανδρέα Οδυσσέως να δούμε, Ανδρέα, να ξεκινήσουμε λίγο με το παιχνίδι στον τέρπι, μεγάλο τέρπι στη Λεμεσό, ΑΕΛ Απολλώνας. Ναι. Ο Απολλώνας πέρασε εύκολα, θα έλεγα. Βλέποντας το παιχνίδι από τους πάγκους, θεωρώ ότι το εύκολα είναι από τη δικαιοσύνη. Ήταν πολύ ανώτερος ο Απολλώνας, πολλά λάθη από την ΑΕΛ, ίσως όχι χειρότερη γιατί υπήρξαν κι άλλες, αλλά είναι από τις χειρότερες εμφανίσεις. Έφερε κάποιους στριγμούς, η αλήθεια είναι αυτή η ΙΤΑ, γιατί ήταν και με εμφάνιση τέτοια που αντιλαμβάνεσαι. Είχε και ανακοίνωση από τους οργανωμένους, μετά προς τους ποδοσφαιριστές, ότι θέλουν περισσότερο πάθος στον αγωνιστικό. Ακριβώς, ναι. Ήταν μια προβληματική ΑΕΛ, ένας Απόλλωνας που νίκησε και άπουσης, γιατί προέκυψε και ένα θέμα ακόμη με τον Μπρου τελευταία στιγμή. Από παιχνίδι σε παιχνίδι με απουσίες, αλλά κατάφερε να κερδίσει. Αν θέλετε να ξεκινήσω με περιοχή. Πάντως, τρία γκολ και τα τρία από στατικές φάσεις. Να μην το ξεχνούμε. Και από παίχτες που αγωνίζονται στο μεσοαμυντικό χώρο. Και φοβερά γκολ και τα τρία. Συμφωνώ. Και με αυτό ξεκινάω τα social media. Ο Ρομπέρσ δεν τοποθετείται συχνά στα social media, αλλά όταν σκοράρει δύο γκολ. Ήταν η τιμητική του. Ναι, ακριβώς. Για πρώτη φορά σκοράρει δύο γκολ στην καριέρα του. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνεσαι κι εσύ πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο και το τρόπο που τα σημείωσε. Το ένα θα μου πει, αφέθηκε μόνο και έκανε κεφαλιά, αλλά. Ήταν φοβερή όμως. Ήταν φοβερή και το τελείωμα του στο δεύτερο, με το σουτ του καλύτερα στο δεύτερο. Ο άλλος πρωταγωνιστής του μαζί για μένα, Στεφάν Σαγκέτη, κόντρασε η πρώτη ομάδα. Συμπλήρωσε 100 συμμετοχές και σημείωσε και γκολ. Το πρώτο του σε πρωτάθλημα. Είχε σκοράρει μόλις ακόμη ένα στην Ευρώπη. Γιόρτασε λοιπόν τις 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω, με τη φανέλα του Απόλλωνα. Έτσι. Περνάω παρακάτω στη Λεμεσό και στο καρναβάλι που απόλαυσαν, μπορώ να σου πω από τις φωτογραφίες που είδα, οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Σοφρόνης Αυγουστή με το που έληξε το μάτς λέει για δώρο. Δύο μέρες ρεπό. Η δεύτερη είναι σήμερα και μπορεί να διακρίνεις κι εσύ το πάρτι στις φωτογραφίες που στήθηκε. Εδώ ο Ντανίλος Πογιαρίτης μας αποκαλύπτει τι τήθηκε και ο Χάμπος Κυριάκου. Ο Βάλε νομίζω ότι τήθηκε κάτι σε καλαθόσφαιρα που φαίνεται στο βαθός, γιατί αυτό προδίδουν οι εμφανίσεις του. Σελίμοβιτς, ένας από τους τραυματίες, αφού αναφερθήκαμε νωρίτερα για τον gym life συγκεκριμένα, για τη ζωή στο γυμναστήριο που έβαλε σήμερα νωρίτερα. Και ακόμη μια πιο κυπριακή παρέα με τον Πέτρο Ψύχα, τον Μιχάλη και βεβαίως τον Ντανίλο Σπογιαρίτς να είναι όλοι μαζί σε αυτή τη φωτογραφία. Για την ΑΕΛ κρατάω μόνο αυτό, το πρωί η προπόνηση για τον Βοζίνια και το απόγευμα βόλτα με το σκύλο, όπως όλη η Κύπρος στα Λιβάδια σήμερα. Ωραία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Όλα ήταν ιδανικά για τον Απολλώνα στον ντέρπι του Σαββάτου. Κέρδισε τη συμπολίτησσα του ΑΕΛ με 3-0 και πλέον ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ντέρμπι της Λεμεσού, ποιο ντέρμπι. Ο Απόλλωνας κατάφερε να κάνει το καταφημισμό ντέρμπι με την ΑΕΛ σε υγιεινό περίπατο, αφού το 3-0 με το οποίο κέρδισε τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Οι παίκτες του Σοφρόνη Αυγουστή, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό, ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 και είχε ουσιαστικά καθαρίσει το παιχνίδι ο Απόλλωνας. Παιχνίδι με γρήγορο τέμπο στο πρώτο ημίχρονο, με τον Απόλλωνα να ανοίγει το σκορ μόλις το 22, με ένα εξαιρετικό σουτ του Εστεμπάν Σακέτη, ο οποίος γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Απόλλωνα. Στέρνει τη σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά από τον Τζούνιορ. Το σούτα τον Σακέτη, 1-0 ο Απόλλων. Εστεμπάν Σακέτη, φοβερό γκολ. Ο Απόλλωνα συνέχισε να έχει την υπεροχή και να απειλεί. Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Ρομπέρζ. Εκτελεί παραπαϊστόν Ρομπέρζ. Πολύ ωραία κεφαλιά και στα δίκτυα. Βαλεντίν Ρομπέρζ. Στην επανάληψη καμία αντίδραση από την ΑΕΛ και ο Απόλλωνας πετυχαίνει και τρίτο γκολ και πάλι με τον Ρομπέρς που ήταν και το τελευταίο στον αγώνα. Πέδρο, ο Παπουλής έκανε το σούτ αμέσως, δεύτερο σούτ πάνω στον Χουράδο. Σούτ από τον Ρομπέρς, εντυπωσιακό γκολ βολέ. Ο Βαλεντίν Ρομπέρς γίνεται το πρόσωπο του ντέρμπι με δεύτερο γκολ. Μελανό σημείο για τον Απόλλωνα ο τραυματισμός του Φακούντο Περέιρα. Η ΑΕΛ προβλημάτισε με την απόδοσή της σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο 45 λεπτό δεν είχε τελική προσπάθεια. Ο Σοφρόνης Αυγουστή, απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του, έδωσε ρεπό στους παίκτες του μέχρι και την Τρίτη. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου και ό,τι πω είναι λίγο για τους ποδοσφαιριστές μου. Είχαν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού εξαιρετική εμφάνιση. Ο Ντούσαν Κέρκες ιδιαίτερα απογοητευμένος με την εξέλιξη του αγώνα. Δυστυχώς δεν παρουσιαστήκαμε καλή σήμερα. Πολλοί παίχτες μας δεν έδωσαν αυτά που μπορούσαν να δώσουν. Εμείς θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μας. Κάναμε αρκετά παιχνίδια τα οποία δεν παρουσιαστήκαμε καλή.
και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι φταίει ούτως ώστε να ανταπεξέλθουμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πάντως, Αντριέν, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν τακτικό μειονέκτημα της ΑΕΛ. Δεν δημιουργήσε καθόλου ευκαιρία στο αγώνα. Δεν κάνω λάθος, η πρώτη τελική στο, γύρω στο 60. Ενώ μας συνήθισε να είναι πιο επιθετική η ΑΕΛ. Μας έχει συνηθίσει και δεν μας έχει συνηθίσει να δέχεται τόσο εύκολο τέρμα από στημένες φάσεις. Και όχι μία, αλλά όπως το έχεις αναφέρει προηγουμένως, από τρεις στημένες φάσεις στα τρία τέρματα του Απόλλων. Πάμε να δούμε την ανάλυση. Θα περάσουμε αμέσως τώρα στην ανάλυση του παιχνιδιού, ξεκινώντας πώς προσέγγισαν το παιχνίδι οι ομάδες. Σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 η ομάδα του Απόλλων. Είχαμε και τον τραυματισμό του Περέιρα κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους με την είσοδο του Σκεύρη. Και επίσης η ομάδα της ΑΕΛ σε ένα σχηματισμό 4-4-2 σε φάση αμυνάς με τον Αγκάνοβις να μεταφέρεται αρκετά γρήγορα στα αρχές στα πρώτα στάδια του αγώνα στα δεξιό άκρο της επίθεσης. Βλέπουμε εδώ το Σακέτι πώς μετατοπιζόταν. Η ΑΕΛ μας έχει συνηθίσει πάντα σε ένα συμπαγή σχηματισμό. Βλέπουμε compact οι γραμμές της, είναι και ο λόγος των επιτυχιών τους. Θα δούμε στη συνέχεια πόσο πιστοχωρούσαν οι ακραίοι επιθετικοί της ΑΕΛ μαζί με τους ακραίους αμυντικούς της ομάδας του Απόλλωνα, τον Βασιλείου και τον Πέδρο, να πιστοχωρούν αρκετά χαμηλά επίσης και οι ακραίοι της ΑΕΛ και να μετατοπίζεται αρκετά συχνά ο Σακέτη, κυρίως τον κενό χώρο στα άκρα. Γρήγορες αλλαγές παιχνιδιού, κυρίως μια ομάδα που αναπτύσσεται πολύ από τα άκρα με δύο πολύ επιθετικογενές ακραίους αμυντικούς όπως είναι ο Βασιλείου και ο Πέδρο από πλευράς της ομάδας του Απόλλωνα και στόχος η γρήγορη μετάβαση. Θα περάσουμε στο τέρμα που σημείωσε η ομάδα του Απόλλωνα. Βλέπουμε που μακρύθηκε η μπάλα, έκανε το σούτο Σακέτη. Μια δύσκολη φάση και για τον επόπτη. Δεν δύο ποδοσφαιριστές, ίσως να μην είχε καλή οπτική επαφή σε αυτό το σημείο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Και βλέπουμε εδώ και την αντίδραση του Ρομπέζ. Δεν το πίστευε ότι σκόραρε ο Σακέτη, όπως είχε αναφέρει και ο Ανδρέας προηγουμένως, το πρώτο του τέρμα στο πρωτάθλημα. Φοβερό σουτ. Η ομάδα οπισθοχώρησε όταν ήταν μπροστά στο σκόρ ομάδα του Απόλλωνα. Βλέπω πως ο στόχος ήταν να καθοδηγήσουν την ομάδα της ΑΕΛ στα άκρα, να δημιουργηθεί μια υπεραριθμία και να εξασκήσουν άμεση πίεση στην μπάλα με την υπεραριθμία που δημιουργόταν. Είχε τον έλεγχο, τον πλήρως έλεγχο του αγώνα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα του Απόλλωνα. Βλέπουμε πώς έκτιζε το παιχνίδι. Η ομάδα της ΑΕΛ σε ένα παθητικό ρόλο να μην πιέζει ψηλά την ομάδα του Απόλλωνα και σε αυτό το σημείο βλέπουμε εδώ πόσο σημαντικό είναι ο συγχρονισμός μεταξύ του ακραίου αμυντικού και του ακραίου επιθετικού. Ο Νίνης να ακολουθεί τον Παπουλή, να συγκλίνει εσωτερικό, ο Αγκόνης να μένει σε ένα χώρο στο πουθενά και με αποτέλεσμα μακρινή μεταβίβαση με στόχο το Βασιλείο, όπως το είχαμε αναφέρει, μια ομάδα που αναπτύσσεται πάρα πολύ από τα άκρα και να δημιουργούνται πολύ καλές προϋποθέσεις για δεύτερο τέρμα αρκετά νωρίς μέσα στο παιχνίδι. Στη συνέχεια, βλέπουμε ξανά στην κατοχή μπάλας η ομάδα του Απόλλωνα, αυτό που είχαμε αναφέρει προηγουμένως με την κίνηση του Σακέτη. Βλέπουμε εδώ τον Αγκάνοβις και τον Τζαρζίνιο πόσο πισωχωρούν να γίνονται μια εξάδα και να δημιουργούνται τεράστια κενά στα άκρα. Που το δυνατό σημείο της ομάδας του Απόλλωνα είναι τα άκρα. Είναι τα άκρα, βλέπουμε πολύ έξυπνο Σακέτη και είχε μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν οι δύο επιθετικοί της ομάδας της ΑΕΛ. Με αποτέλεσμα, μόλις χανόταν η μπάλα, γρήγορη μετάβαση από επίθεση σε άμυνα από τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα και δυσκολευόταν να χτίσει το παιχνίδι η ομάδα της ΑΕΛ με αποτέλεσμα μακρινή μετάβιβαση. Στο δεύτερο τέρμα που πέτυχε ο Ρομπέρς από ένα κόρνερ, βλέπουμε εδώ δύο ποδοσφαιριστές στο χώρο και οι υπόλοιποι μάτουμα προσωπικούς αντιπάλους και θα δούμε στη συνέχεια το Ρομπέρς πώς κινήθηκε και ο αντίπαλος που είναι στο προσωπικό μας κάνευμα να μην είχε καμία οπτική επαφή μαζί με το Ρομπέρς και να στέλνει με αυτόν τον τρόπο την μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΛ προσπάθησε να κερδίσει λίγα μέτρα. Η ομάδα του Απόλλωνα οπισθοχώρησε λίγο. Με την είσοδο του Ντασίλβα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έκτιζε το παιχνίδι έρχοντας αυτό στους καινούς χώρους να πάρει την μπάλα. Επίσης, έβγαζε ψηλά και τους δύο ακραίους αμυντικούς η ομάδα της ΑΕΛ. Οπισθοχώρησαν επίσης οι ακραίοι της ομάδας του Απόλλωνα. Αλλά χωρίς να γίνει πολύ επικίνδυνη η ομάδα της ΑΕΛ, δυσκολευόταν να φτάσει μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Προσπαθούσε κυρίως είτε από σέντρες, κυρίως από τη δεξιά πλευρά που είναι ο Νίλς, είτε με μακρινές μεταβιβάσεις για να μεταφέρει το παιχνίδι μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Βλέπουμε εδώ την ομάδα του Απόλλωνα πόσο πισωχώρησε, αλλά ο στόχος ήταν πάντα να κλείσει τον κεντρικό διάδρο. Αυτό που το έκανε πολύ σωστά η ομάδα του Απόλλωνα. Και βλέπουμε μια ανούσια κατοχή από πλευράς της ομάδας της ΑΕΛ και να προσπαθεί
δυσκολεύεται πολύ από αυτό το συμπαγή σχηματισμό τη ομάδα του Απόλλωνα. Μακρινή μεταβιβάση να μεταφέρει το παιχνίδι μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Είδαμε και τον Τζούνιο να προωθείται αρκετά συχνά κατά τη διάρκεια του δευτερού μέρους. Και κλείνοντας, θα αναλύσουμε και το τρίτο τέρμα τη ομάδα του Απόλλωνα. Ξανά αποστατική φάση. Ένα φάουλ από πλάγια, δεξί πόδι, δύο ποδοσφαιριστές στο τείχος. Δεν υπήρχε λόγο να τοποθετηθούν δύο ποδοσφαιριστές στο τείχος από τη στιγμή που υπάρχει μόνο ένας ποδοσφαιριστής. Μία κομπίνα, ανενόχλητος ο Παπουλή στο σημείο του πέναλτι και στη συνέχεια έφτασε η μπάλα στο Ρομπέρτ που με εκπληκτικό αριστερό σούδε στείλε την μπάλα για το τελικό 3-0. Φοβερό. Ήταν και τον γκολ τη αγωνιστική. Ευχαριστούμε, Αντριέν. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Να πάω κατευθείαν στον coach. Coach, we have just seen three goals coming from set pieces. How important is set pieces in modern football? Σημαίνες φάσεις, πόσο σημαντικά είναι για μια ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό. When you play against similar quality of the teams, it's maybe set pieces can decide the winner. Do you have any players that you think that they can play abroad in better championships? That some players that you select with your football eye that they are very good players here in Cyprus? I mean, from Apollon or Apoel or any other team. I think here is a lot of very good players. For me, at the moment, the best player is Altamari, and I think that he can play in top leagues, but also I think it's a lot of players with quality. Which team do you believe is the best at the moment? It's hard to say which one is the best. All these top teams, they have something. Apoel is a team with amazing offensive quality. They have players with with quality to make difference in third part of the pitch. Έχει παίχτες που μπορούν να κάνουν διαφορά σε κάθε τομέα των παιχνιδιού. After the Europe games where they present ο Απόλλωνας έχει κάποια θέματα μετά την εμφάνισή του στην Ευρώπη που πήγε πολύ καλά. Είχε λίγα προβλήματα. Πλέον όμως είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Παίζουν την Μεκατοχή το παιχνίδι τους, ξεκινώντας την οργάνωση από πίσω, έχουν ενέργεια, αλλά είχαν κάποιους τραυματισμούς και την μεταγραφή του Μάγκλητσα στο εξωτερικό. Τώρα είναι όμως σε καλή φόρμα. Για μένα, επίσης η ΑΕΚ είναι εξαιρετική ομάδα, με αρκετούς Ισπανούς και μπορούν να κάνουν παιχνίδι επιθετικό πολύ καλό, να κάνουν αρκετούς συνδυασμούς από τα άκρα από τον εσωτερικά, να κάνουν τα overlap. Η ΑΕΛ είχε πολύ καλά παιχνίδια, εδώ και τρία παιχνίδια, δεν έχουν κερδίσει. Κάνουν πολύ καλή σεζόν όμως. Είναι στη θέση της Ευρώπης. Είναι στο δρόμο για το κύπελλο. Δείχνουν ότι έχουν ποιότητα. Do you believe the game next Sunday against Bologna Apoel? It's very important game. Very important game. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι μεταξύ Απόλλωνα και Apoel. Last one Apollon Apoel 2-1. It was after the Apollon scored immediately, Apoel made equalizer, a little bit mistake of goalkeeper, but it was equal game. Now I think Apollon is in better shape and Apollon is in better shape. Have to be on the highest level στην καλύτερη του μέρα, σε πολύ καλό επίπεδο και να πάρει αποτέλεσμα από αυτό το παιχνίδι. Γιατί μετά μένουν 7 παιχνίδια και είναι πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. If you compare the two teams, do you believe that one team is better than the other? Αν συγκρίνεις τις δύο ομάδες, probably this team will win the game or not? Υπάρχει καλύτερη. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις. I think it's about θεωρώ ότι είναι details. Είναι στις λεπτομέρειες που θα κρυθεί. Can you guess about the champion? Who will be the champion? Μπορεί να μαντέψεις για τον πρωταθλητή. I don't want to go in some troubles. Δεν θέλω να μαντέψεις να μπω σε πρόβλημα. Who will be better? Ο καλύτερος σίγουρα θα το κερδίσει. The details make the difference.
Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, πάντα είναι έτσι, είναι στη ζωή, στο ποδόσφαιρο. Όλοι ξέρουν να παίξουν 4-3-3, 4-4-2. When you firstly came to our island, what were the biggest difficulties? Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που συνάντησες και προκλήσεις όταν πρώτα ήρθες στην Κύπρο. So something that you should change it or. Κάτι ήταν κάτι που θα μπορούσε να αλλάξεις ή κάτι που χρειάζεται να δουλέψουμε. My last club was a really big club and. Η προηγούμενη μου ομάδα ήταν αρκετά μεγάλη. It's not the same level. Of the club Paphos, it's δεν είναι το ίδιο επίπεδο με την Πάφο. Big club, but what I see, it's proud club with περήφανη ομάδα, who love the club and που αγαπάνε την ομάδα. They really want to support and give extra energy to players. This is a very θέλουν nice να την υποστηρίζουν και να δίνουν επιπλέον ενέργεια στους παίκτες. Can improve about the facilities and everything else. Μπορούμε but να βελτιώσουμε from the moment when και εγκαταστάσεις και τα πάντα. Αλλά ήρθαν οι οκτήτες και το έκαναν ήδη. Step by step αλλά αυτό που θεωρώ, χρειάζεται χρόνο να χτιστεί βήμα με βήμα. To make some extra good things, you know, για να κάνεις ακόμη κάποια έξτρα καλά πράγματα. Big problems because all people around the club, δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα. Όλοι γύρω από την ομάδα, στην πόλη, βοηθάνε στα πάντα και δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα να προσαρμοστώ. Ωραία, εμείς να πάμε στο επόμενο μας ρεπορτάζ. Ομόνια Νέα Σαλαμίνα έμειναν στο ισοπαλό αποτέλεσμα. Προσπάθησαν και οι δύο ομάδες να σκοράρουν. Στο τέλος δεν τα κατάφεραν και έμειναν χωρίς γκολ. Ισόπαλο χωρίς τέρμα να τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα σε Ομόνια και Νέα Σαλαμίνα το απόγευμα του Σαββάτου. Οι δύο ομάδες βρήκαν κάποιες ευκαιρίες, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, όμως το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους. Πρώτος βαθμός για τους πράσινους στα play-off, χωρίς ήττα η Νέα Σαλαμίνα στις πρώτες δύο αγωνιστικές της β' φάσης. Το παιχνίδι στο Γασίβι άρχισε με την Ομόνια να έχει την κατοχή, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει ιδιαίτερα την εστία του Βεσελόφσκι, ενώ οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να χτυπήσουν στην κόντρα. Και ο γρήγορος ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ομόνια να μπαίνει καλύτερα και να έχει τις ευκαιρίες της με Γκόμεθ και Ραμίρες. Με το αριστερό θα είναι ο εκτελεστής, περνάει η μπάλα ο Βεσελόφσκι, δεύτερο σούτ από τον Κούσουλο. Θα πει και πάλι όχι ο Σλοβάκος, επιμένει η Ομόνια. Η Νέα Σαλαμίνα έψαχνε αντιπιθέσεις και είχε δύο καλές στιγμές με Τιάγκο και Τίσδελ, αλλά τα τελειώματά τους δεν ήταν τόσο καλά. Το σούτ στα χέρια του. Στο τελευταίο τέταρτο είχαμε αρκετές φάσεις εκατέρωθεν. Με τον Τάρπισα έρθει στο 79 να χάνει μεγάλη ευκαιρία, με τον Βεσελόφσκι να διώχνει την κεφαλιά του Άγγλου με τα πόδια. Στο 85 ο Τιάγκο έχασε μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα με το δεξί βολέ που έκανε, όμως ο Μεχίας το εξουδετέρωσε. Το 1-2 ο Τιάγκο μπαίνει στα πόδια του, η πάσα για τον Μιντίκη. Η κόντρα το σούτ του Τιάγκο σε κόρνερ ο Μεχίας. Η Μεδούχη ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Βίτρα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στις πολλές ευκαιρίες στάθηκε ο προπονητής της Ομόνιας Γιάννης Αναστασίου μετά το τέλος του αγώνα. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για τη συμπεριφορά τους. Προσπαθήσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και το κυριότερο ήταν ότι δεν δείξαμε ούτε ένα λεπτό ότι δεν πιστεύουμε στη νίκη. Χρειάζεται μερικές φορές και η τύχη, η ικανότητα, θα έλεγα. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, πιστεύω. Ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιχτών του, δήλωσε ο Σάββας Προυσαϊντίδης. Δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια στη διάθεση που δείξαν και οι δύο ομάδες. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σήμερα στο ΓΑΣΥΠ. Ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι με πάρα πολλές ευκαιρίες, εκατέρωθεν. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα και γενικότερα από την εμφάνιση της ομάδος. Coach, what is your opinion about the rest of the teams? Ομόνια, Σαλαμίνα. Η υπόψη σου για την Ομόνια και την Νέα Σαλαμίνα. In the same level. Ομόνια, all information what I have it's really big Cyprus club with lot of. Γνωρίζω ότι την πληροφορία που έχω ότι είναι μεγάλη ομάδα. Problems in the start. Πολύ αρκετό κόσμο. Είχαν όμως προβλήματα στο ξεκίνημα της σεζόν. Μετά ο νέος προπονητής που έφεραν άλλαξε κάποια πράγματα. Του αρέσει να παίζει 4-3-3 με αρκετή κατοχή. Έχουν αρκετή ποιότητα στο μεσαία γραμμή και στην επίθεση. Και σίγουρα θέλουν περισσότερα και θα κάνουν τα πάντα για τη νέα σεζόν. Να
πάνε πιο ψηλά. Positions. Νέα Σαλαμίνα, I think they... Νέα Σαλαμίνα θεωρώ... They're doing excellent job. Κάνουν εξαιρετική δουλειά. They play 3-4-3 system all season. Παίζουν 4-3-3 όλη τη σεζόν. 3-4-3. One and a half year in the club. This is his, I think, είναι ένα μισή χρόνο εκεί ο Πουσέδης. All players what he signed, it's, ξέρετε τι δουλειά δείχνει. Υπέγραψε στους παίκτες γι' αυτό ακριβώς το σύστημα. At the back with these three central defenders. Τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς πίσω. Fullbacks, they can make, με πολλούς καλούς fullback. Runs and, make overload in, offensive situations. And μπορούν I να κάνουν πολλά καλά πράγματα επιθετικά. Έχουν κάνει μια πολύ καλή σεζόν. You watch all the teams, all the systems during the year. Παρακολουθείς όλες τις ομάδες πώς παγωνίζονται για το σύστημα. Πρέπει να γνωρίζω κόντρα σε ποιον μάχομαι. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. From Nea, he was, I think, main scout in Apollo or something like that. Γνωρίζω τον Σάββα Πουσαϊδίδη που ήταν σκάουτερ στον Apollo. Particularly for this system and these three strikers, they work very good. One is like target man, two others in the target space, and they're doing a really good job. Doxa, κάνουν πολύ καλή δουλειά στη Δόξα. Also in the excellent shape. Ήταν σε πολύ καλή φόρμα. They didn't sell or he left the club. Central striker helped me. Έχασαν τον striker του, τον Σαντίκ, ο πρώτος scorer. They also had some excellent games, but now πολύ καλά παιχνίδια. Έχασαν αυτό την έξτρα κομμάτι ποιότητας. The last minute they had 2-1 and it was 2-2 and also against Termis it was penalty last minute. Έχασαν κάποια παιχνίδια στα τελευταία λεπτά. It's a completely opposite picture. Και με αυτόν τον τρόπο είναι εντελώς διαφορετική εικόνα αυτή που φαίνεται τώρα. It's good football, it's a lot of good teams in the with tactical discipline, with clear idea. Είναι καλές ομάδες, καλή κατάρτιση και είναι πρόκληση για μένα να τους θέλω να τους αντιμετωπίσω όλους. And what is your ambition? Φιλοδοξία σου, ποιες είναι? My ambition is always to give my best. Είμαι πάντα να δίνω τον καλύτερο μου αυτό. Που βγάζω και τον καλύτερο αυτό από τους παίχτες μου. Να βλέπω το επόμενο παιχνίδι, να πηγαίνω έξω. Και να βλέπουμε πόσα μπορούμε ακόμη να βελτιωθούμε. Να κάνουμε καλό παιχνίδι. Καλά παιχνίδια, καλές μέρες, αλλά πρέπει να ζούμε και με τις κακές όταν χάνουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε. Αυτή είναι η μόνη μου φιλοδοξία. Να βελτιώνουμε συνεχώς. How many years did you sign in Paphos? Πόσα χρόνια υπέγραψες στην Πάφο, δεν ήρθες? How much is the length? It's this season and one more year. Αυτή η σεζόν και ακόμη μία. Coach, are you happy with your players? Are there any players, for example, Lulinha, he was one player? Ευχαριστημένος με τους παίκτες σου. Για παράδειγμα, ο Lulinha, περιμένατε αρκετά από αυτό. Are there any players that you expect more? Υπάρχουν παίκτες που περιμένεις περισσότερα? Cyprus League, it's not easy league to play. Το πρωτάθλημα της Κύπρου δεν είναι εύκολο. Also, αγωνιστής. In Croatia, we also don't have clear picture. Cyprus football, it's a little bit like far away from us. We all of us we know for Apoel, Apollon. Για μας είναι μακριά. Δεν γνωρίζουμε αρκετά στην Κροατία. Δεν έχουμε ξεκαθαρή εικόνα για το πρωτάθλημα. Όταν έρχεσαι εδώ. Take a nosis. With a lot of good players, they have. Για παράδειγμα, στην Ένωση έχουν τόσους πολλούς καλούς παίχτες. Excellent players. Έχουν εξαιρετικούς παίχτες στην μεσαία γραμμή. Play in Ajax, I don't know how many games. Sito Riera, for me, it's excellent player. Riera, αναφέρει μεταξύ άλλων. People don't have a picture about all this club. Δεν έχουν εικόνα όσοι ζουν στο εξωτερικό για το πρωτάθλημα της Κύπρου. Συγκρίνω τους παίκτες μου, πάντα θα θέλω περισσότερα και η ένταση που υπάρχει σε αρκετά παιχνίδια στο πρωτάθλημα και δεν είσαι έτοιμο να δουλέψεις σκληρά στην τεχνική απόψη και την ένταση. Είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστείς σε αυτό το πρωτάθλημα. What about the Cypriot players, Καρός, Ζαρίου,
Are you happy with them? Για παράδειγμα, τον Καρό. Ο Καρό, big potential. Υπάρχει μεγάλη προοπτική. Μιλώ συχνά μαζί του. Τι χρειάζεται να βελτιώσει. Είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι η κεντρική αμυντική είναι πολύ σημαντικό να κερδίζουν μεγάλο ποσοστό αέρινων μονομαχίων. Καλύπτουν μεγάλη έκταση στο αγωνιστικό χώρο. Ναι, αυτή την κατάσταση θεωρώ ότι μπορεί να πάει πιο ψηλά. Ζαχαρίου, δώσαμε μερικά παιχνίδια, πήγε και στην εθνική, σκόραρε και για την ομάδα της Κύπρου. Μετά τραυματίστηκε. Είχε κάποια προβλήματα. Άρχισε πλέον να προπονείται με την ομάδα. Ελπίζω με τη νέα χρονιά να φτάσει στο επίπεδο που μπορεί να φτάσει. Speaking about the academies of Paphos, is there a plan with υπάρχει the owners, πλάνο για τις ακαδημίες. Do you see in a long-term plan about the academies? I know that owners, they γνωρίζω ότι οι διοκτήτες έχουν επενδύσει. They are looking for also with about the coaches. They also look about facilities. They want to. Κοιτάζουν και τις εγκαταστάσεις και όλα θέλουν να κάνουν βελτιώσεις. Έχω τρεις-τέσσερις νεαρούς παίκτες που προπονούνται μαζί μας για να πάρουν ευκαιρίες ή έχουν ήδη πάρει μερικές. Είμαι ευχαριστημένος με αυτούς και θα δούμε για τη νέα σεζόν. Κάποιοι θα πάρουν ίσως καλύτερες ευκαιρίες. Last question, coach. What is your goals? Our targets for the next years, personal and for the team. Προσωπική στόχη. There is something in your career as a coach that you want. Και ομάδα για τη νέα χρονιά. Και θα ήθελες κάτι να πεις. About the Paphos, it's everything about that to try to give everything for this city, for the club. Θα προσπαθήσω να δώσω τα πάντα για αυτή την πόλη, αυτή την ομάδα. Να με κάνω βελτιώσεις. Μέχρι τώρα η Παφός ήταν σαν σασέρ πρώτη ή δεύτερη κατηγορία. Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε την ομάδα σταθερή, να έχει μια καλή σεζόν χωρίς αποκατεβάσματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στη διάρκεια αυτής για τον εαυτό μου. I lost two of them and έχω παίξει σε δύο τελικούς κυπέλλου και ο μόνος στόχος είναι να δώσω τα πάντα να κερδίσω ένα κύπελλο. We would like to wish you the best, of course, for you and your team. Ό,τι καλύτερο σε εσένα και στη Μάφο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Thank you very much. Ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση. Εμείς να πάμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ, μεγάλο ντέρμπι στο Γασιμπή. Το παιχνίδι το οποίο όμως στο τέλος, αν και υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες, εξήλθε ισοπαλό 0-0. Από όλη και ΑΕΚ έμειναν στο ισόπαλο 0-0. Ένα αποτέλεσμα που αφήνει τους περσινούς πρωταθλητές για άλλη μια φορά στο Γασιμπή χωρίς νίκη. Ενώ από την άλλη, η ΑΕΚ με το βαθμό της ισοπαλίας μείωσε τη διαφορά από την ΑΕΛ στους δύο βαθμούς και την τρίτη θέση. Πολλές αλλαγές από τον Τραμεζάνη στο αρχικό σχήμα με φουλ επιθετικό σχήμα ο Εμμανώλη Διακέθ. Πολλά νεύρα και φάουλ στο πρώτο 45 λεπτό χωρίς κάποια ομάδα να φτιάξει την μεγάλη ευκαιρία. Ο άσης στο παιχνίδι, ο Αλτάμαρη, που σε μία από τις γνωστές του επελάσεις άνοιξε διάδρομο για να ακολουθήσει το σουτ του Νατέλ. Ο οποίος πετάει την μπάλα μπροστά, μπαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα, εύκολα θα μπλοκάρει ο Ραμίρεθ. Στο 43 ήταν η σειρά της ΑΕΚ να απειλήσει με κεφαλιά του Μοϊσόφ. Εκτελεί ο Ισπανός, δεύτερο δοκάρι, έγινε η κεφαλιά στη γωνία του. Στο δεύτερο ημίχρονο το ΑΠΟΕΛ έγινε πιο απειλητικό και έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Γκαζούρ του οποίου το γύρισμα δεν ήταν καλό για τον Βιντιγκάλ. Σας προετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι, πολύ ωραία πάσα για τον Γκαζού. Να δούμε εδώ, ο Βραζιλιάνος απέναντι στο Ραμίρεθ, το γύρισμα πέρασε πάνω από τον Βιντιγκάλ. Το ΑΠΟΕΛ συνέχισε να είναι απειλητικό και το γύρισμα του Εφρέμ έδωσε την ευκαιρία στον Καταλά να προλάβει στο 80 λεπτό να απομακρύνει την μπάλα. Βιντιγκάλ, Εφρέμ στην περιοχή. Το γύρισμα, η ευκαιρία, τελευταία στιγμή. Πόδι αμυνωμένου δίνει ύψος στην μπάλα με γροθιές. Ο Πάολο Τραμεζάνη υπεραμείνθηκε των παικτών του αλλά και του συστήματος που ακολουθεί. Σήμερα προσπαθήσαμε να πάρουμε την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Δεν ήταν εύκολο να σκοράρουμε. Αυτό είναι δική μου ευθύνη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε για να βελτιώσουμε. Κρατώ όμως ότι οι παίχτες μου έδωσαν το maximum των δυνατοτήτων τους, αλλά κάποτε δεν είχαμε και την αναγκαία τύχη. Ο Ιμανούλη Διακέ θα, από την άλλη, χαρακτήρισε πολύ καλό το βαθμό που πήρε η ομάδα του στο Γάσιπι. Είναι ένας καλός βαθμός για μας σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το αντιμετωπίζεις μέσα σε λίγες μέρες εκτός έδρας στο ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Από μέρους μου είμαι χαρούμενος για τη δουλειά που έκαναν οι ποδοσφαιριστές μου σε όλο το 90 λεπτό της αναμέτρησης. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Επιστροφή στο στούντιο, εδώ με τον Ανδρέα. Είχαμε από ήχο γενικότερα το παιχνίδι. Η αλήθεια πως όχι. Απ' τη μία δεν βόλεψε τον ΑΠΟΕΛ γιατί προφανώς έχασε την κορυφή. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό στο κύπελο δεν πήρε το αποτέλεσμα που θα ήθελε, που θα την έβαζε για τα καλά στην τρίτη θέση. Που αντιλαμβάνεσαι και εσύ μετά τον αποκλεισμό, σίγουρα θέλει την τρίτη θέση. Όντως, Γιώργο, αν κέρδιζε η ΑΕΚ, μπορούσε να διαφορετηθούν πολλά τα δεδομένα. Αν κέρδιζε η ΑΕΚ, θα σκεφτόταν και για, μέχρι και για πρωτάθλημα. Όσο και να ακούγεται υπερβολικό. Ναι, εντάξει. Από τη στιγμή που είναι η τριάδα στα ημιτελικά, ο τέταρτος. Ένα 75% να μιλήσουμε για πιθανότητες, έχει την ευκαιρία να πάει στην Ευρώπη. Σημειώνω όμως για μια κουβέντα παρακάτω, καθώς ακόμη έχουμε εξέλιξη. Λοιπόν, για τον ΑΠΟΕΛ ξεκινάω, όπως είπαμε, λίγες οι τοποθετήσεις. Για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και προφανώς μια ξενάγηση που έκαναν στις εγκαταστάσεις του Γασιπί οι γαλαζοκίτρινοι σε φίλες της ομάδας. Παρακάτω στον Κασίνη που πειράζει τον Τεβισέντη, που κουβαλά προφανώς τους στόχους στην προπόνηση και για. Προφανώς κάποιο παιχνίδι μεταξύ τους. Άλλο ένα θέμα, ο Ντεβισέντη, για ποιο λόγο δεν τον είδαμε ακόμη να αγωνίζεται. Ο Ράφα Ρόμο θέλει το δικό του SOS μήνυμα για τη Βενεζουέλα, για το τι επικρατεί στην χώρα που έχει γεννηθεί, με τις πολλές ώρες χωρίς ηλεκτρισμό και τα γνωστά που έχουν γίνει, ότι η χώρα έχει παραλύσει. Εδώ ένα ερώτημα που θα σας θέσω και τους δύο, ποιος θα ελευθερώσει τον Ενσούε. Που έχει ντυθεί εδώ. Φυλακισμένος. Το... Απολαμβάνει. Κάποιος πρόεδρος θα τον απελευθερώσει. Ναι, γνωρίζεις κάτι περισσότερο, Γιώργο. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Boy Waterman, αν κρίνω σωστά από το τι κρατάει στο χέρι, έχει πετάξει και αυτός χαρτά εδώ, της μέρας και αυτά. Και την αναφορά με την οποία εκθιάζει τον Νικόλα Ιωάννου, ο Πάολο Τραμετζάνη, σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα στο Κάλτσιο Μερκάτο. Αναφέρει συγκεκριμένα για τον Νικόλα Ιωάννου ότι έχει μεγάλη προοπτική. Και ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισε ο ίδιος ζητώντας του το ιστοσελίδα αυτή. Οι άλλοι, όπως βλέπετε, είναι ο Νατέλ, ο Αλτάμαρη και ο Μπαλόκ, που είναι γνώριμος, όπως είπε, από τη θητεία του στην Παλέρμο στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Κάλτσιο Μερκάτο, που είναι αθλητική ιταλική ιστοσελίδα. Μάλιστα, είναι νεαροί και οι τέσσερις, οι οποίοι μπορεί το ΑΠΟΕΛ να επενδύσει πάνω τους και να τους πουλήσει. Μα Κωνσταντίνε, ήδη επενδύει. Το ΑΠΟΕΛ έχει πάρει τις αποφάσεις του. Έχει πάρει τις αποφάσεις του. Δηλαδή θα παίζει. Θα χρησιμοποιεί μικρούς, ένα γράμμα μεταξύ έμπειρων και μικρών και θα πουλεί παίκτες. Ωραία, ευχαριστούμε, Ανδρέα. Πάντως, Γιώργο, να σου πω κάτι. Μου κάνει εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι το ΑΠΟΕΛ, 5 συνεχόμενοι αγώνες στο ΓΑΣΥΠΗ και ιδιαίτερα ενάντια στην ΑΕΚ, δεν μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι στατιστικό το οποίο μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, η τελευταία νίκη του ΑΠΟΕΛ ήταν 12 πρώτου εναντίον της Ανόρθωσης στο ΓΑΣΥΠΗ. Ναι, ξέρεις, λες, γιατί δεν μπορεί να σκοράρει το ΑΠΟΕΛ. Έρχεσαι και λες, τι είναι αυτό που φταίει. Και αν είσαι στους παίκτες και βλέπεις ότι έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τώρα θα μου πεις, άλλο το προσωπικό, ατομικό χαρακτηριστικό. Μπορεί να λείπει και ένας γκολτσής που θα βάλει μέσα την μπάλα. Επαναφερθεί τώρα, υπήρχαν οι λύσεις, γιατί έβρισκαν τις λύσεις. Δεν ξέρω, ίσως να χρειάζεται περισσότερη έτσι. Περισσότερη επενδυτική δουλειά από πλευράς προπονητή. Να το δούμε και από πλευράς ανάλυσης, Αντριέν. Τι έγινε στο παιχνίδι. Πραγματικά, μια ομάδα του ΑΠΟΕΛ που δίνει πολύ έμφαση αμυντικά, θα το δούμε και στη συνέχεια πόσο καλά οργανωμένη είναι κυρίως αμυντικά. Θα περάσουμε όπως παραδάχθηκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα της ΑΕΚ μας έχει συνηθίσει στην ανάπτυξη σε ένα σχηματισμό 3-4-3 με το Χέφε να αγωνίζεται σαν αριστερός ακραίος αμυντικός και στη φάση της άμυνας. Στη φάση της επίθεσης ανεβαίνει πιο ψηλά. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ σε ένα σχηματισμό, άλλαξε το σχηματισμό Τραμεζάνη, σε ένα σχηματισμό 3-5-2 που μετατρέπονταν σε ένα σχηματισμό 5-3-2 στη φάση της άμυνας. Ο Λαρένα θα δούμε στη συνέχεια πώς βρήκε τους χώρους να μετατοπίζεται μέσα στο παιχνίδι. Εδώ η ανάπτυξη του ΑΠΟΕΛ στο σχηματισμό
3-5-2 με τον Γκιάγκολτ και τον Καζού στα άκρα και στην κορυφή ο Νατέλ μαζί με τον Αλταμάρ. Και η ομάδα της ΑΕΚ αμήνεται σε ένα σχηματισμό 4-4-2 με τον Τολεμές και τον Γιάννου στην κορυφή. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ κυρίως τη φάση της άμυνας, επίσης η ομάδα της ΑΕΚ μια πολύ καλά, δεν είναι τυχαίο το 0-0, δύο πολύ καλά οργανωμένες ομάδες στα αμυντικά τους καθήκοντα. Βλέπουμε εδώ στις αρχές της άμυνας πώς μετατοπίζονται όλη η ομάδα, πόσο κοντινές είναι οι αποστάσεις, πώς δημιουργούνται υπεραριθμίες στον χώρο που βρίσκεται η μπάλα. Δεν περπατεί κανένας ποδοσφαιριστής. Πόσο συμπαγής σχηματισμών έχουμε. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε και τις πάρα πολλές ευκαιρίες μέσα στο παιχνίδι. Είναι συνεχώς κάτι που πιέζει όλοι, έτσι. Στη συνέχεια, μία φάση πολύ ενδιαφέρον. Βλέπουμε εδώ πώς μετατοπίζονται όλη η ομάδα του ΑΠΟΕΛ και το παράλληλο παιχνίδι της ομάδας της ΑΕΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή τη φάση παίζει μόνο παράλληλα επίσης. Σημαίνει ότι κλείνουν πάρα πολύ καλά τους χώρους οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Δεν είναι η μπάλα, προσπαθούν να εξασκήσουν πάντοτε πίεση στην μπάλα. Με αποτέλεσμα, βλέπουμε εδώ πέντε, είμαστε στις 5 μεταβάσεις παράλληλες από πλευρά ΑΕΚ. Να μην μπορεί να παίξει κάθετα ή να παίξει στην πλάτη της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε εδώ το σχηματισμό, είναι ξεκάθαρο ο σχηματισμός του ΑΠΟΕΛ στο 5-3-2. 10 παράλληλες μεταβάσεις. 11 παράλληλες, δεν κερδίζει μέτρα η ομάδα της ΑΕΚ. Με αποτέλεσμα να χαθεί μπάλα από μια παράλληλη πάσα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και κάθετα τρεξίματα από τον Νατέλ και τον Αλτάμαρη και να χάνεται μια ίσως η καλύτερη ευκαιρία από πλευράς από ΕΚΑ η διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ ξανά το σχηματισμό της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, πώς εξασκείται πίεση κυρίως στη μεσαία γραμμή και ο Λαρένα βρήκε αυτό το χώρο το κενό να μετατοπίζεται στα άκρα και να δημιουργεί αυτό το πρόβλημα στον Καζού. Και θα δούμε στη συνέχεια πώς το έλυσε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, κυρίως στο δεύτερο μέρος, με αποτέλεσμα να παίρνει μπάλα κυρίως από τη δεξιά πλευρά ο Λαρένα. Και με αυτόν τον τρόπο να φτάνει σε μια τελική προσπάθεια η ομάδα της ΑΕΚ. Θα περάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον ίδιο σχηματισμό θα δούμε το Βούρο να βγαίνει πιο ψηλά στον Ακίνο, να ρισκάρει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, να εξασκεί πίεση και με τον Ζαχή στους τρεις αμυντικούς της ομάδας της ΑΕΚ και να μεταφέρεται ο Γκέτζογλου στο χώρο που κινείται ο Λαρένα στη δεξιά πλευρά, σε αυτόν τον κενό το χώρο. Με αποτέλεσμα, βλέπουμε ξανά εδώ το Βούρο να βγαίνει στο μεσοδιάστημα που κινείται τον Ακίνο στη φάση της ανάπτυξης, με στόχο να επαναχτίσουν την μπάλα και η ΑΕΚ να προσπαθεί με μακρινές μεταβάσεις με στόχο τους δύο επιθετικούς. Στη συνέχεια, ρίσκαρε ο Τραμεζάνη, γύρισε το σχηματισμό σε ένα σχηματισμό 3-4-3 με τον Γιάνγκολη να συγκλίνουν εσωτερικά. Βλέπουμε εδώ να δημιουργείται μια πολύ καλή προϋπόθεση από πλευράς από όλη με την κίνηση του Γιάνγκολη κυρίως από δεξιά. Στη συνέχεια θα σταθούμε σε ένα διαφορετικό βίντεο που μας είχε αναφέρει και ο προπονητής της μας της ΠΑΦΟΥ, τον έχει εντυπωσιάσει κυρίως ο Αλτάμαρη. Θα δούμε αμέσως τώρα τον Αλτάμαρη σε 2-3 ενέργειες, εξαιρετικές ενέργειες. Του έλειπε η τελική προσπάθεια. Βλέπουμε ότι ένα σημείο ο Χέφελ να μην μπορεί να τον ανακόψει, να φτάνει μέσα στην περιοχή και να χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία από το Ζαχίτ στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός. Κυρίως όταν αγωνίζεται, κυρίως το 3-4-3, όταν μένει ανοιχτός για να πάει με τοπικά πάνω στους ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε ενδιάμεσα τριών ποδοσφαιριστών που έχει αυτή την ικανότητα, αλλά και η ταχύτητα του, αλλά και η τεχνική του κατάρτιση. Και κλείνοντας με αυτό το παιχνίδι, βλέπουμε εδώ ενδιάμεσα δύο ποδοσφαιριστών. Έχει αυτή την αυτοπεποίθηση. Αρχίζει ο Αλτάμαρη και βλέπουμε τον πραγματικό που μας έχει συνηθίσει στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος σε μια περίοδο που τον έχει πραγματικά ανάγκη η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα, ευχαριστούμε, Αντρία. Ναι, βγάζει φοβερή αυτοπεποίθηση, πράγματι. Το να πηγαίνει να επιτίθεται το ένα εναντίον ενός είναι στοιχεία φοβερή αυτοπεποίθηση, αλλά και στοιχεία νικητή, ποδοσφαιριστή που θέλει να κερδίσει. Και στο 2 εναντίον ενός και ακόμα 3 εναντίον ενός. Ναι, εντάξει. Έχει φοβερά προσόντα. Ευχαριστούμε, Αντριέν. Εμείς να πάμε κατευθείαν να δούμε τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής. Αγωνιστική που είχαμε εξαιρετικά γκολ. Επιλέξαμε τα καλύτερα τρία. Να πάμε να τα δούμε. Ωραία κάνει κίνηση ο Ιβάν Κάρλος μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για την Αλκή. 1-1. Με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο η Αλκή πάει να πετύχει γκολ και τα καταφέρνει με τον καλύτερο επιθετικό της, τον Ιβάν Κάρλος. 1-1 πλέον το μάτς. Στέλνει τη σέντα στην περιοχή, κεφαλιά από τον Junior. Το σούτ από τον Σακέτ και 1-0 από όλων. Πουλής,
έκανε το σούτ αμέσως, δεύτερο σούτ πάνω στον Χουράδο. Σούτ από τον Ροπέρς, εντυπωσιακό γκολ βολέ. Ο Βαλεντίν Ροπέρς γίνεται το πρόσωπο του ντέρμπι με δεύτερο γκολ. Γιώργο, τρία γκολ, φοβερά. Ναι. Ποιο ξεχωρίζεις έτσι, σου αρέσει περισσότερο? Του Ρομπέρ. Το τελευταίο. Ναι. Ωραία. Να πάμε, ευθύσαμε εδώ στην απόκρουση της αγωνιστικής. Απόκρουση η οποία έχει γίνει από τον Βεσελόφσκι, ο οποίος ήταν και ο MVP της ομάδας του στο παιχνίδι στο Κασιπί. Σέντρα καλή, ο Μότα την κεφαλιά, ο Βεσελόφσκι, σπουδαία επέμβαση κρατάει το 0. Για φάση της αγωνιστικής έχουμε επιλέξει έτσι ένα πολύ ωραίο σημείο, όπου ο Χορχέ Λαρένα έβγαινε στην αντεπίθεση η ομάδα του ΑΠΟΕΛ και ο Λαρένα, δεν ξέρω αν θυμάσαι τη φάση, Γιώργο, πώς ήρθε. Μόνος του, με σωστή τοποθέτηση σώματος και τρέξιμο σπριν φουλ, κατάφερε να αποσοβήσει έτσι έναν γκολ το οποίο ήταν πολύ εύκολο να έρθει για το ΑΠΟΕΛ και ήταν πολύ κρίσιμη η ενέργεια του Λαρένα. Πάμε ευθύς αμέσως να το δούμε. Από ελέγχει άριστες προποθέσεις, αργεί στην κόντρα. Ο Βιντιγκάλ και ο Τάμαρη που κρατάει την μπάλα. Πάει πάνω του Λαρένα. Δεν πέρασε την παλιά του σωστά για τον Βιντιγκάλ. Πάμε να δούμε κατευθείαν και την ευκαιρία της αγωνιστικής. Πολύ ωραία πάσα για τον Καζού. Να δούμε εδώ, Βραζιλιάνος απέναντι στο Ραμίρεθ. Το γύρισμα πέρασε πάνω από τον Βιντιγκάλ. Στο 67ο λεπτό. Γιώργο, θα μπορούσε να σουτάρει, νομίζεις? Ας πω γιατί δεν πήγαινε αυτόν τον γκολ. Γιατί? Διότι ο Καζού χτύπησε πολύ πιο δυνατά την μπαλά και διότι ο Βιντιγκάλ περίμενε να του πασάρει έτσι γλυκιά. Ενώ ο Βιντιγκάλ, αν περίμενε έστω και την μπάσα όπως την έκανε ο Καζού, θα βάζει γκολ. Περίμενε πιο γλυκή μπάσα, γι' αυτό δεν το βάλε. Μπορεί να φοβόταν να μην βγει offside? Όχι, αφού ήταν πιο μπροστά ο Καζού. Ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε την 11 της αγωνιστικής. Καλύτερη 11 όπως τους έχουμε επιλέξει. Στη θέση του τερματοφύλακα ο Βεσελόφσκι. Σαντάνα, Μερκής, Ροπές και Πέδρο, τετράδα της άμυνας. Ζάρα, Ντεσόουζα, Σακέτη και Μπέλα Μεϊρή. Και οι δύο επιθετικοί, ο Αλτάμαρη με τον Ιβάν Κάρλος, η 11 της αγωνιστικής. Να πάμε κατευθείαν στον Ανδρέα Οδυσσέως. Να κάνουμε και την κλήρωση του διαγωνισμού μας. Έλα. Λοιπόν, σου είπα και νωρίτερα, θα έχουμε κλήρωση σήμερα, όχι σαν την άλλη εβδομάδα. Πόσοι? Είχαμε δύο άτομα που βρήκαν 6 στα 6. Βρήκαν και τα 6 αποτελέσματα. Είναι από τις περιπτώσεις που... Προβλεπόμενη αγωνιστή. Έτσι όπως το είπαν, Αντρέας, προηγουμένως, εμείς δεν θα έκανε καμιά κοσαριά. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο. Υπήρχε και από ελάχη ισοπαλία. Μετά τον αγώνα στο Κύπελλο, δεν λες, θα πάει και τρίτο μάτς ισοπαλία. Ήταν μια αγωνιστική. Με πολλές ισοπαλίες πάντως. Και λίγα γκολ, η αλήθεια. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτό. Λοιπόν, έχω τα δύο ονόματα στο αριστερό μου χέρι. Στην ιστοσελίδα που πάμε κάθε φορά, το random.org, που παράγει τυχαίους αριθμούς για να μας κάνει την κλήρωση. Δύο μόλις οι αριθμοί. Εδώ θα συμπληρώσω από το 1 μέχρι το 2. Θα απαντήσω το generate. Και ο αριθμός 2 είναι αυτός που κερδίζει. Με τον Ευαγόρα Λοϊζίδη, με το κινητό του τηλέφωνο τελειώνει σε 52. Επαναλαμβάνω, Ευαγόρα Λοϊζίδη, ο κινητό του τηλέφωνο 52. Είναι ο νικητής αυτής της εβδομάδας. Συγχαρητήρια λοιπόν. Κερδίζει τη δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ και θα επικοινωνήσουν μαζί του από τα γενικά γραφεία της ΣΥΤΑ για να
από πού μπορεί να την παραλάβει. Εξαργυρώσει, με παραλαμβάνω, στα καταστήματα Cita Shop. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Να είσαι καλά. Εμείς να περάσουμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με άλλα σπορ.